Το νερό νεράκι λένε καθημερινά οι κάτοικοι της Οδού Διονύσου στην περιοχή των Μεσαμπελιών. Ήδη αναμένουν πάνω από ένα μήνα χωρίς κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα προκειμένου να υδροδοτηθούν τα σπίτια τους. Τώρα και 40 μέρες δεν έχουμε καθόλου νερό εδώ στη γειτονιά. Παίρνουμε τηλέφωνο. Τη μία μέρα δεν σηκώνει το τηλέφωνο, την άλλη μας λένε ότι το έχουμε επισκευάσει, θα έρθει το νερό το απόγευμα. Τώρα έδειξαν εμένας, είναι άδειες. Κάθε ένας φέρνει με το βιτιό και το πληρώνει. Το πρόβλημα δεν έχει φτιάχτη, βρε παιδιά, καθόλου. Νερό δεν έχουμε καθόλου. Καθόλου. Τι να σας πούμε, ελάτε να ανοίξετε τη δεξαμένη. Οι ίδιοι βρίσκονται σε απόγνωση καθώς μην μπορώντας να εξυπηρετήσουν τις καθημερινές ανάγκες των οικοκυριών τους και των οικογενειών τους, πληρώνουν είτε έως και 90 ευρώ την εβδομάδα, είτε καταφεύγουν σε συγγενείς προκειμένου να γεμίσουν βιτία με νερό. Ήρθαν σε μένα για να κάνουν μπάνιο τα παιδιά. Δουλεύουν και συνέχεια να πάνε και να πληρώσουν νερό κάθε 80. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Παιδιά να πιούν νερό, να πάνε τουαλέτα, να πλένουν τα ρούχα τους. Ούτε στο τρίτο κόσμο δεν είναι έτσι, ρε παιδιά. Που είναι νερό, να ζητάμε τι, χρυσό? Αυτό δεν θα μας το δώσουν. Για πάνω από ένα μήνα παραμένουν χωρίς νερό στις δεξαμενές τους οι κάτοικοι της Οδού Διονύσου εδώ στις Μεσαμπελιές. Από την μεριά της, η ΔΕΙΑΗ τονίζει πως οι βλάβες στους αγωγούς του Θραψανού λόγω του μεγάλου σεισμού, καθώς και στην Αγία Ειρήνη αντίστοιχα, στους οποίους και οφείλεται η όλη έλλειψη του νερού, έχουν αποκατασταθεί. Είχαμε δύο φορές προβλήματα στον αγωγό του Θραψανού, ο οποίος τροφοδοτεί τις συγκεκριμένες περιοχές. Μία περίπου πριν 20-25 μέρες, όταν είχαμε μία ζημιά, η οποία την αποκαταστήσαμε. Η άλλη ζημιά ήταν με το σεισμό που έγινε την 27η του μηνός του Σεπτεμβρίου, όταν είχαμε 5 σπασίματα στον αγωγό, 2 πολύ μεγάλα τα οποία τα αποκαταστήσαμε και ένα μικρότερο. Παραμένουν ακόμα 2 τα οποία δεν τολμούμε να ξανακλείσουμε τον αγωγό για να φτιαχτούν. Στην ευρύτερη περιοχή των Μεσαμπελιών πάντως, το πρόβλημα ίδρυυσης είναι χρόνιο εξαιτίας δημόσιων έργων, με τους κατοίκους ανά τόσο να καλούνται να βγάλουν οι ίδιοι το φίδι από την τρύπα. Είναι μια περιοχή η οποία δυστυχώς οδηγεί από το Θραψανό, παλιός αγωγός του 1971, με πάρα πολλά προβλήματα. Και κάθε φορά ο οποίος, εγώ στα χρόνια που είμαι, 2,5 χρόνια που είμαι περίπου στη ΔΕΙΑΗ, έχει σπάσει 3 με 4 φορές. Και αν αύριο πάλι σπάσει, πάλι το ίδιο πρόβλημα θα έχουμε. Το επόμενο βήμα που όπως όλα δείχνουν αναμένεται να ανακουφίσει τους πολίτες είναι η αντικατάσταση του τροφοδοτικού δικτύου ίδρυυσης και η σύνδεσή του με εκείνο του αποσελέμη. Με ένα αγωγό που φτιάχνουμε τώρα και με ένα μπούστερ, δηλαδή με μια να πιέσει το νερό, θα σου στείλουμε τη φωτέτα, στο σώσιο από εκεί πλέον να το φορτούμε τις περιοχές αυτές με νερό.